Ήταν η στιγμή που ήθελα να φύγω και ήρθαν κι οι λιγμοί στα μάτια λίγο λίγο. Έρωτας μπορεί να αντέξει αυτή τη γυμνιά που να συγχωρεί του κόσμου την ασκήμια. Δώσ' μου τα φιλιά που μου κρατάς εκείνα, τα εφηβικά, τα για σε μια ακρίνα. Όσο σ' αγαπώ. Έγινε κάτι? Σε άκουσα κάπως. Όχι, όχι, δεν έγινε τίποτα. Τίποτα, μου έλεγε κάποια νέα από το Παρίσι. Αυτό. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, εγώ δεν ξέρω για σένα. Εγώ θα ορμήξω με τη Μούρη στην ομελέτα. Λέλα, πάμε. Αχ, καταπληκτική. Για να έβαλες και μπέικον, επόμενη ρούλα. Για πες μου. Μαρία, τι ομελέτα, είσαι καταπληκτική. Αλήθεια, σου αρέσει? Καλά μιλάμε, μόλις ξεπερδέψεις με αυτή την ακομόντα, θα σε πάρω βοηθό στο λιρόστρο, άνετα. Όταν με το καλό ξεπερδέψα. Και τότε, ευχαριστώ, και το εδώ. Να πιούμε σε αυτό. Αλήθεια σου λέω ρε Σωτήρη, δεν πεινάω. Σίγουρα, ε. Δεν πιστεύω να αρχίσεις τίποτα δίαιτες εν είδη νηφικού. Ποιες δίαιτες, βρε Σωτήρη, ξέρεις πως αγγλικά έφαγα σε μέσο ζαχαροπλαστείο. Έτσι, μπράβο, γιατί εγώ για γυναικούλα μου θέλω ζουμερή ζουμερή. Βέβαια. Βέβαια. Να, δεν ξέρω ποια είναι τα σχέδιά σου. Θα συνεχίσεις να δουλεύεις στην Αργυρό? Γιατί όχι. Ναι. Όχι, λέω ρε παιδί μου. Για σκοπό τώρα να είσαι εκεί για το υπόλοιπο της ζωής σου. Σωτήρη, σε παρακαλώ, μίλα μου καθαρά. Να σου πω. Μου λες δηλαδή να φύγω από το ζαχαροπλαστείο? Μπάστα, Αγγελικούλα, μπάστα. Γιατί εγώ το μόνο που σε ρώτησα είναι ποια είναι τα σχέδιά σου, τα όνειρά σου. Τα όνειρά μου? Ναι. Εκτός βέβαια από το να παντρευτούμε για να κάνουμε 4-5 παιδιά. Πώς βλέπεις το μέλλον σου? Θα μείνεις στην Αργυρό για το υπόλοιπο της ζωής σου? Δεν ξέρω, Σωτήρη μου, ξέρω εγώ. Έτσι όπως το θέτεις, όχι για το υπόλοιπο της ζωής μου. Βέβαια στην Αργυρό δίπλα έχω μάθει πολλά πράγματα και έχω να μάθω κι άλλα. Αλλά ίσως κάποια στιγμή ανοίξω ένα δικό μου μαγαζί. Ναι, το σκεφτόμουν αυτό και το συζήτησα και με τη μάνα. Βέβαια, σιγά μην δεν το συζητούσες. Και τι γνώμη έχει η μαμά σου για το μέλλον μου? Γιατί γίνεσαι επιθετική τώρα, ε? Ο μόνος λόγος που το συζήτησα μαζί της ήταν γιατί μου έχει γράψει το διαμέρισμα. Το διαμέρισμα που είναι κάτω από το δικό της. Αυτό που θέλει να πάμε να μείνουμε για να μας έχει κοντά της. Ναι, αυτό. Αν πάω όμως στην τράπεζα να ζητήσω δάνειο, θα μου ζητήσουν ενέχειρο. Ποιο δάνειο, ρε, αγάπη μου τώρα? Το δάνειο για το ζαχαροπλαστείο σου. Τα γλυκά της Αγγελικής. Έχεις σκεφτεί και το όνομα? Ναι, το έχω σκεφτεί. Και δεν έχω σκεφτεί μόνο αυτό. Έχω πολλά όνειρα για μας. Σοβαρά? Ναι. Και πρώτα απ' όλα, ξέχνα την ιδέα της μάνας μου να παραμείνουμε στο διαμέρισμα. Το διαμέρισμα ενέχειρο. Ναι, αυτό. Το σκέφτηκα και εντάξει, έχεις δίκιο. Αν πάνε να μείνουν εκεί, θα την έχουμε συνέχεια μες στα πόδια. Και δεν σ' αρέσει αυτό? Καθόλου. Γιατί δεν αρέσει σε εσένα. Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Να εκπλήσεις. Ετοιμάσου για πολλές εκπλήξεις ακόμα, Αγγελικούλα μου. The sun.
sun goes down. Γεια σου, μωρό μου. Γεια. Έχεις πάρα πολύ κουρασμένος. Ναι, ναι είμαι. Είναι και αυτά τα καταραμένα τα reports. Α, έλα, άστε αυτά τα reports τώρα. Έχουμε άλλες δουλειές. Έχουμε. Με τι ηλικία μου. Ήρθες στο όνειρό σου και θα ασχοληθούμε με τα reports. Ναι. Τι να κάνω, βραγαπούλα. Είμαι λίγο αγχωμένος τελευταία. Μήπως να σου κάνω λίγο μασάζ, να χαλαρώσεις. Oh, baby, you're so tense. Ναι, είμαι πολύ tense. Είσαι καλύτερα τώρα? Πολύ καλύτερα. Μπορώ και ακόμα καλύτερα. Έλα εδώ, μωρό. Λίλιαν. Τι είναι, μωρό μου, τι έπαθες? Μια χαρά είμαι, μωρό μου. Εσύ όλα καλά? Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Αχ, Δημήτρη μου, δεν ξέρεις τι ωραία που αισθάνομαι στην αγκαλιά σου. Τόσο καλά που θέλω να μείνω για πάντα εδώ. Να με φύγεις ποτέ. Εδώ να μείνεις, αγάπη μου. Δεν θα φύγω. Τι είναι αυτά που λέει? Εδώ, μαζί σου. Μαζί σου, μαζί σου. Μαζί, μωρό. Μαζί. Ναι, είδα σχολή. Με είχε πάρει ύπνος. Τι έγινε, σε ακούω χαμένο? Ναι, ρε φίλε, χαμένος είμαι, χαμένος. Τέλος πάντων, θα είμαι στο ελόστρο. Θα πιω ένα ποτό με πάω στους γονείς μου. Ποτό. Κι εγώ ποτό. Πολλά ποτά, φίλε Αλέξη. Πολλά. Πρέπει να συνέλθω, δεν νιώθω καλά. Καθόλου καλά. Καταπληκτικό. Και για πες, το Γιάννη το γνώρισε στο Παρισί? Ναι, είναι και αυτός του χώρου. Είναι Έλληνας, οπότε έχουμε πολλά κοινά και κάναμε παρέα. Θα σου λείπουν οι φίλοι σου, ε. Εντάξει, Μαρία, ουσιαστικά μπορεί να ήμουν ένα καιρό στο Παρίσι, αλλά δεν είχα πολλούς φίλους. Ναι, παράξενο. Εσύ είσαι πολύ κοινωνικός και θετικός άνθρωπος. Εντάξει, βρε Μαρία, μην ξεχνάς ότι στο Παρίσι πήγα για να απομονωθώ, χωρίς να έχω τους φίλους και την οικογένειά μου να με πιέζουν να βγω από τη μιζέρια μου. Μετά τη Δανάη, ε. Ναι. Το Παρίσι για μένα ήταν ένα καταφύγιο. Ξυπνούσα το πρωί, πήγαινα στη δουλειά μου, δεν με νοιάζε τίποτα και κανένας. Και κανείς δεν νοιαζόταν για μένα. Βέβαια και εγώ αυτό ακριβώς ήθελα. Αχ, βρε μωρό μου, πέρασες πολύ άσχημα. Εντάξει, Μαρία, θα πάνω αυτά περάσαν. Εντάξει, βέβαια μετανιώνω που άφησα τον εαυτό μου να πιάσει πάτο. Δεν άφηνα κανέναν να με αγγίξει. Ψυχολογικά εννοώ. Σαν να είχες ένα τοίχο, ε. Ναι, ένα τοίχο ανάμεσα σε μένα και τους άλλους. Και αυτό, Μαρία, σε κάνει να είσαι αδιάφορος, να είσαι παράξενος. Βέβαια, χωρίς να το καταλαβαίνεις. Πάντως εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Τώρα νιώθεις καλύτερα? Κι εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που εκτιμώ πάρα πολύ το δώρο που μου έκανε η ζωή. Και αυτό το δώρο, Μαρία, είσαι εσύ. Αλήθεια το λέω. Νόμιζα ότι δεν θα ξαναερωτευτώ. Ποτέ. Όμως δεν ξέρω, κάτι άλλαξε. Δεν ήμουν έτοιμος να δεχτώ αγάπη, να δώσω. Φιλιππέ, κι εγώ μετά τον Αλέξη ένιωθα ότι η καρδιά μου είχε κλείσει. Αλλά εσύ την άνοιξες. Άρα,
Κάναμε καλό ένα στον άλλο. Ναι. Επίσης κάνεις πολύ καλή ομελέτα. Αλήθεια. Και βέβαια ξέρουμε ποιος θα φτιάχνει το πρωινό από εδώ και πέρα. Και ποιος θα πλένει τα πιάτα. Τι γιο σας απόψε? Ίδιο. Όχι για πολύ, λέπετε σαν και εσάς, και ελεύθεροι μάλιστα. Ουρά θα κάνουν οι γυναίκες. Ναι, προς το παρόν φέρε μας δυο ουισκάκια να πιούμε. Γιατί κύριε Αλέξη να μην φέρω ολόκληρο μπουκάλι. Έτσι αμόρι, να έχετε να κερνάτε. Έχουμε ladies night απόψε και θα ζωμίσει ο τόπος γυναίκες. Δεν το θέλουμε το μπουκάλι. Δυο ουισκάκια θέλουμε. Ό,τι πείτε. Έχουν περάσει 5 λεπτά και δεν έχει βγάλει άχνα. Γιατί? Αρχίζω και ανησυχώ. Εγώ να δεις πως ανησυχώ. Έχω γίνει χειρότερος και από σένα. Πιτζαμάκια ρε παιδί μου, έλεος. Τι πιτζαμάκια? Το έχεις χαστηλίωσει εσύ. Πιτζαμάκια Αλέξη, πιτζαμάκια. Τη μία ήταν σεξ τόσο κόμμα και μετά σκάσανε τα πιτζαμάκια. Αυτό τι σου λέει? Ότι παραλύρεις. Μήπως να μην πιεις ουίσκι? Αυτό δεν παίζει. Έλα ρε Σιόλγα, έλα να βρούμε την υγειά μας. Τα ουίσκάκια σας. Και κάτι έξτρα. Τι έξτρα, τι είναι αυτά? Από τις κοπελιές στο μπαρ. Νοστιμούλες. Οκ, δεν έχουν την κριτική λε παιδιά μου, αλλά τρώγονται. Με τις υγιές σας. Στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Αχ, ωραία, γαλλικό κρασί, γαλλικά τυριά. Πολύ μου αρέσει αυτή η γκουρμέ φάση. Είδες, στα όπα όπα έχω. Γιατί, είδες να παραπονιέμαι? Α, προς Θεού. Αλλά μια και το έφερε κουβέντα, μέχρι πότε λες να μείνεις εδώ? Συγγνώμη, σπόντα ήταν αυτό? Καθόλου. Ήταν μια πολύ άμεση και ευθεία ερώτηση. Έλα βρε Μάρση, αφού είμαι πάρα πολύ καλή συγκάτοικος. Δεν είπα το αντίθετο. Ειδικά τώρα, Μάρση μου, που είσαι και single, είμαι ό,τι καλύτερο. Έχεις μια παρεούλα όποτε θέλεις και είσαι μόνη σου, έναν άνθρωπο να μιλήσεις, μια συντροφιά. Ένα πιάτο ζεστό φαΐ στο τραπέζι. Γιατί, το γελάς? Εντάξει, μπορεί να μην ξέρω να μαγειρεύω, αλλά στο delivery είμαι άσος. Μια χαρά ζεστό φαγητό έχεις από τα χεράκια μου. Ρε κορίτσι μου, δεν έχω κανένα παράπονο από σένα. Ίσα-ίσα, είσαι πολύ εντάξει. Πιο εντάξει από ό,τι περίμενα να σου πω την αλήθεια. Σοβαρά? Ναι, αμέ. Και πολύ τακτική είσαι και πολύ διακριτική. Κάτι που δεν τον περίμενα καθόλου, μπορώ να σου πω. Και πλήρωσε και το λογαριασμό του νερού. Είδες, συνεισφέρω όσο μπορώ. Απλά η παρούσα κατάσταση ήταν μια λύση έκτακτης ανάγκης όταν ο ιδιοκτήτης σου έκανε έξωση. Ναι, βρε Μάρση μου, αλλά λειτουργεί, δεν λειτουργεί? Ναι, λειτουργεί. Αλλά αν δεν ήμουν εγώ, τι θα έκανες? Θα έμενες στο δρόμο? Δεν ξέρω. Αλλά δόξα τω Θεώ που σε έχω. Λιλιάν, είμαι κολλητή σου και σ' αγαπάω. Δεν θέλω να ταλαιπωρηθείς. Να ενηλικιωθείς θέλω. Θέλω να μάθεις να στηρίζεις τις δυνάμεις σου. Ναι, μα. Τι μα, Λίλιαν, δεν είμαι η μητέρα σου. Είχες ανάγκη να μείνεις κάπου και είχα κάθε καλή διάθεση να σε βοηθήσω. Τώρα όμως θέλω να ξέρω πότε θα αναλάβεις τις ευθύνες σου και πότε θα βρεις κάπου να μείνεις. Ποιες είναι αυτές, ρε εσύ, Αλέξη? Τις ξέρεις? Δεν τις έχω ξαναδεί ποτέ. Τότε γιατί μας κοιτάνε έτσι? Δεν ξέρω, ρε εσύ. Λες να έχει κανένα ρολόι πίσω μας? Μα, δεν νομίζω. Αλλά γιατί μας στείλαν τα σφινάκια? Για να τους λέμε την ώρα? Σωστά, ναι. Πολλοί όμως μας κοιτάζουν, ε. Πρέπει να είναι απελπισμένες, τι να πω. Λες και δεν έχουν διάτρακα. Αλλάξαν οι εποχές. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Από τότε που οι γυναίκες πήραν το ρόλο του κυνηγού, δεν μπορώ, αποσυντονίζω. Να μας τρελάνεις τώρα. Εσύ δόξαζες τις γυναίκες που κάναν πρώτη κίνηση. Τώρα τις έλεγες χειραφετημένες, δυναμικές. Τώρα τις λες απελπισμένες. Τι να κάνω, ρε εσύ? Τώρα βλέπω πιτζαμάκια. Άντε πάλι με τα πιτζαμάκια. Δεν είμαι καλά, σου λέω, ρε. Έχω και αυτή τη Λένα. Να με κοιτάζει σαν την αντιλόπη στη σαβάνα. Κοίτα, βλέπα. Καλά, ρε Σέστιντας, ακόμα οι ΠΑΕ είστε? Οι κοπελιές σας έχουν φάει με τα μάτια τους. Μόνο με τα μάτια. Σε λίγο θα μας φάνε και να με χαιροπήρουν. Όλγα, να επιστρέψεις τα σφινάκια, να πεις ότι ευχαριστούμε, αλλά αλκοόλ δεν πίνουμε. Μπα, και ζάντα το πήρατε το ουίσκι, για να μην παραπονιούνται τα σουβέρ. Δεν κατάλαβα, δικαίωμά μας είναι. Επειδή αυτές θέλουν να παίξουν και έχουν όρεξη, πρέπει κι εμείς να χαργετιζόμαστε μαζί τους. Ποιο είναι το πρόβλημα, θα τις κακοκαρδίσουμε δηλαδή? Μωρέ, ωραία ντράκια είστε.
Εσύ, Δημητράκη, όταν λυμπίζεσαι ένα κοριτσάκι και αυτή σε ευθύνη, τη λες ξινή και ξενέρωτη. Αλλάξανε οι εποχές, Όλγα. Αλλάξανε. Τώρα θα την έλεγα μυαλωμένη και σωστή κοπέλα. Τέλος πάντων, δεν κατέω τι θα πείτε. Πάντως βρείτε κάτι γιατί σημώνουν. Τι εννοεί σημώνουν? Έρχονται, έρχονται, πώς έρχονται? Από Σύνταγμα. Καλώς τα δεχτήκατε. Εγώ σας αφήνω. Κάτσε, Όλγα, περίμενε. Όλγα. Χαίρετε. Αφού δεν πάει ο Μωάμεθ στο βουνό, θα πάει το βουνό στο Μωάμεθ. Γιατί δεν το λες καθαρά ότι θέλεις να με ξεφορτωθείς και μου τσαμπουνάς χαζομάρες περί ενηλικίωσης και αυτονομίας? Αυτό κατάλαβες εσύ, ότι θέλω να σε ξεφορτωθώ? Και αυτόνομη είμαι και ενήλικη. Ωραία, απόδειξε το τότε. Βρες ένα σπίτι και βγάλ' τα πέρα μόνη σου, με το δικό σου μισθό, όχι με αλωνών. Καλά, εύκολο είναι να το λες. Εσύ δεν πληρώνεις ούτε καν ενίκιο. Λιλιάν, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν χρειάζονται καν να δουλεύουν όπως εγώ. Κάποτε του καλού καιρού και κάποιοι άλλοι βγάζουν τα χρήματα για αυτούς. Με αυτούς θες να συγκρίνεις τον εαυτό σου? Μπα, και με ποιους θέλεις να τον συγκρίνω? Με τους ηθαγενείς στον Αμαζόνιο? Οκ, Λίλιαν, η ζωή είναι πιο δύσκολη για μερικούς ανθρώπους. Για τους ηθαγενείς να δεις πόσο δύσκολη είναι. Έχεις την υγεία σου και μια δουλειά που σου αποφέρει χρήματα. Μάθε να ζεις με αυτά που έχεις. Ναι, καλά. Έξω από το χορό, πολλά τραγούδια λες. Καταλαβαίνω ότι σου ήρθανε δύσκολα τα πράγματα. Αλλά πρέπει να παλέψεις με τις δικές σου δυνάμεις και όχι με τις πλάτες των αλωνών. Εντάξει, Μαρκέλα, εντάξει, αφού θέλεις να φύγω, θα φύγω. Αύριο κιόλας. Ρε πουλάκι μου, δεν σου είπα να σηκωθείς να φύγεις. Σου είπα να σκεφτείς τι θα κάνεις για να μάθεις επιτέλους να ζεις ανεξάρτητη. Εντάξει, όμως σε παρακαλώ, δώσε μου λίγο χρόνο. Όσο χρόνο θέλεις. Να ψάξεις με την ησυχία σου αγγελίες να βρεις σπίτι. Α, καλά, άσε τις αγγελίες. Νομίζω ότι υπάρχει άλλη λύση. Α, να βρεις από γνωστό. Ναι, αυτό είναι η καλύτερη λύση. Όχι, 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 υπάρχει μια ακόμη πιο καλή. Κοίταξε να δεις, έχω ένα γνωστό. Δηλαδή που τον ξέρεις κι εσύ. Που νομίζω ότι είναι η καλύτερη των περιπτώσεων. Τι εννοείς, Λίλιαν? Μαρκέλα, έχω την υποψία ότι ο Αντώνης πολύ σύντομα θα μου ζητήσει να συγκατοικήσουμε. Ξέρεις, τον τελευταίο καιρό έχουμε έρθει πολύ κοντά. Άρα, Λίλιαν, λες και τόση ώρα μίλαγα στο κενό. Συγγνώμη! Εσύ δεν μου είπες να βρω έναν τρόπο να εξασφαλιστώ χωρίς δάνεια και διευκολύνσεις. Υπάρχει καλύτερη περίπτωση από το να μείνω μαζί με τον Αντώνη. Αχ, έχει ένα ρετυρέ στη Δινοκράτους. Ωραίο, ρε κοπέλα μου. Τι λέγαμε τόση ώρα? Για αυτονομία, ανεξαρτητοποίηση. Δηλαδή, αν ο Αντώνης μου ζητήσει να μείνω μαζί του, εγώ να του πω: sorry, Αντώνη μου, αλλά εγώ θέλω να είμαι ανεξάρτητη. Πας καλά. Μακάρι να μείνετε μαζί, μακάρι να σου κάνει και πρόταση γάμου και να κάνεις και 4 παιδιά, Λίλιαν. Αλλά μην μου λες πως είσαι αυτόνομη όταν ζητάς συνεχώς καταφύγια. Δηλαδή, να μην μείνω μαζί σου, να μην μείνω μαζί με τον Αντώνη. Πού να πάω τέλος πάντων, τι να κάνω, να βγω στους δρόμους, να ψάχνω για μοναστήρι σαν την Ελεονόρα? Μην ξανακούσεις για μοναστήρι. Πετάω καντήλες. Ελεονόρα. Εγώ είμαι. Δεν βλέπετε όραμα? I'm back. Après 3 mois de procès, le tribunal a condamné Pago à 8 ans de prison à purger dans une prison agricole où chaque année compte pour deux. Yago, 11 ans dans la même condition. 10 mois de prison pour sa page nocturne. Philippe, δεν σε ενοχλώ, ε? Όχι, μωρό μου, δεν με ενοχλείς, όχι. Pour les 4 officiers, sanction non retenue, sanction administrative. Devant la direction générale, le gouvernement a démissionné. Εγώ είμαι η Έμι και από εδώ η φίλη μου η Μελίσσα. Χάρηκα. Και εγώ. Εσείς είστε σε μυστική αποστολή απόψε. Δεν θα μας πείτε τα ονόματά σας. Καλά. Τον Δημήτρη το ξέρουμε. Με ξέρετε? Πώς με ξέρετε? Καλά, εσένα δεν τα ξέρουμε. Άτο. Έχεις γίνει και διάσημος. Συγγνώμη, κορίτσια. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι εγώ και μία από εσάς. Καλά, αν έπαιζε αυτό λες να σε κερνάγαμε ποτά. Ω, μην το λες, μην το λες. Έχει συμβεί και αυτό. Ήρθε μια κοπέλα μια μέρα που δεν τη θυμόμουν. Τι να κάνω? Φαντάζομαι, και είχε σκοπό να πάρει το αίμα της πίσω, ε? Παραδειγματικά. Με σας όμως δεν παίζει αυτό, είμαι αθώος, έτσι? Πώς με ξέρετε λοιπόν, για πείτε μου. Να το πούμε? Ας το πούμε. Είμαστε φίλες της Στέλλας. Σου λέει κάτι το όνομα Στέλλα, Δημήτρη? Δεν το πιστεύω. Είσαστε φιλενάδες της Στέλλας? Η Στέλλα, φοβερό κορίτσι, μεγάλη ψυχή. Τι κάνει το κορίτσι αυτό? Θα ήξερες αν την είχες πάρει από το τηλέφωνο. Ναι, okay. Κοίταξε να δεις, αυτή τη στιγμή θα μπορούσα να πω πολλές δικαιολογίες. Επειδή όμως είμαι φαν της ειλικρίνειας, δεν θα το κάνω. Όχι, παιδιά, δεν πήρα τηλέφωνο. Είμαι παλιάνθρωπος.
Γι' αυτό λοιπόν είναι μια πολύ καλή ιδέα να φύγω και να σας αφήσω με το φίλο μου εδώ που είναι και πολύ καλό παιδί. Και όχι, δεν θέλετε, το κατάλαβα, συνεχίζουμε. Εγώ πάλι λέω, μια και είστε κοντοχωριανοί εσείς, να σας αφήσω να τα πείτε. Αλλά αφού δεν θέλετε, δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Μήπως να μην φύγει κανένας και να πάρουμε άλλο ένα ποτό. Τι λες, Αλέξη? Για να σε δω τώρα. Ένα ποτό. Ένα ποτό. Κορίτσια, βάλτε μου λίγο κρασί να πιω, να ξελαμπικάρω. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι τράβηξα. Τώρα δεν θέλω να πω το καθιερωμένο «εγώ στάλεγα». Αλλά ρε Λεωνόρα, εγώ στάλεγα. Τι περιμένω όταν πήγες να μονάσεις? Ότι θα έκανες διακοπές σε ριζόρτ? Σαν τη μήγαμε στο γάλα θα ήσουνα. No darling, στιλιστικά είχα πετύχει διάνατα ηθικέ θύμα της μονής. Καλά το σατέν ράσο. Ξεσήκωσε κάτι σχόλια. Sorry κιόλας, δεν ήξερα ότι είχαν τέτοιο κόμπλεξ με τις μάρκες. Να φανταστώ ότι δεν τους άρεσαν τα σινιές ρουχαλάκια. Της είπα της ηγουμένης. Darling, ράσο είναι. Τι σε πειράζει αν στην ούγια γράφει Μιακή? Σε πειράζει πάρα πολύ. Θεός είναι και ο Ισέη. Και τι σου είπε η ηγουμένη? Αχ, μου πιπηλέ για την ίδια καραμέλα, καθημερινά, ότι εγώ δήθεν έχω έρθει εδώ να αποδεσμευτώ από τον υλικό κόσμο, ότι θα έρθω, θα νιώσω πιο κοντά στο Θεό αν πετάξω από πάνω μου όλες αυτές τις υλικές λεπτομέρειες που με βαραίνουν. Και τι έκανες εσύ? Της είπα, Mother Superior Darling, δεν με βαραίνουν αυτές οι λεπτομέρειες, γιατί το καλό ρούχο, εκεί την κάνει τη διαφορά. Είναι η ποιότητα των υλικών, είναι η κατασκευή, τα φοράς και πετάς ένα πράγμα. Όμως αυτή δεν κατάλαβε. Όχι, και μάλιστα τσαντίστηκε πάρα πολύ μαζί μου, ναι. Γιατί της χάρισα μια ωραιότατη μαύρη πασμίνα να τη λύγεται και αυτή μου είπε ότι ήθελα να τη δωροδοκίσω. Γι' αυτό σε διώξανε. Όχι ακριβώς. Έγιναν κάποια incidents. Incidents? Έγιναν κάποια δυσάρεστα πράγματα. Θα προτιμούσα να μην μιλήσω γι' αυτό. Να σου βάλω άλλο ένα. Όχι, θα μιλήσω και χωρίς αυτό. Ναι, λοιπόν, από πού να αρχίσω? Α, βασικά, ναι. Ήτανε το έκτροπο με τον Άδωνη. Τον Άδωνη? Ναι, δεν θυμάμαι πώς τον λέγανε. Έτσι τον ονόμασα εγώ. Ένας μπουρτζόβλαχος ήταν από εκεί πέρα. Τι σημασία έχει τώρα πώς τον λέγανε? Αλλά κορίτσια, my goodness. Δεν έχω δει πιο ωραίο άντρα εκτός Αθηνών. Πού το γνώρισες? Ερτζενής. Έφερνε προμήθειες στο μοναστήρι από το χωριό. Εγώ, ως νύμφη του κυρίου, κρατούσα το βλέμμα χαμηλά, παρότι μου ήρθε η βαρβατήλα του. Ώσπου μια μέρα, δίνοντάς μου ένα κοφίνι, με κοίταξε κατάματα. Εκεί έγινε το κακό. Και ας έλγησες επάνω του? Όχι εκεί, μας βλέπανε. Του είπα να έρθει το βράδυ στο κελί να του δώσω να καταλάβει. Είχα τζαζέψει χρυσό μου χωρίς άντρα τόσες μέρες. Έδεσα τα σεντόνια κόμπο και τον ανέβασα στο κελί όπως η Ραπουντζέλ. Αχ ρε Λεωνόρα, μας έκανες ρεζίλ οικογενειακός. Sorry darling, στο οικοτροφείο στην Ελβετία τα κάναμε συνέχεια αυτά τα πράγματα. Σιγά το πράγμα. Άλλο οικοτροφείο, άλλο μοναστήρι. Το μου είπε και η ηγουμένη. Αλλά τι να σας πω ρε κορίτσια, καλά και το κελί, να σας πω την αλήθεια, δεν ενδείκνυται για περιπτύξεις. Είναι ένα επί ένα. Βέβαια, έχεις ένα privacy, βρε αδερφέ, δεν είσαι το οικοτροφείο που πέφτουν όλες οι λυσάρες πάνω από το κεφάλι σου. Αλλά κορίτσια, τι να σας πω, η τύχη χάρτινη. Ακουστήκαμε με τον μπουρτζόβλαχο μέχρι τους τάβλους. Τώρα που το σκέφτομαι, εκεί έπρεπε να τον πάω. Θα ήταν πιο βουκολικό το τοπίο. Έχετε έρθει ποτέ για φαγητό εδώ? Έχουν φέρει ένα σεφ καταπληκτικό. Από το Παρίσι είναι, λέει. Να! Ακούς, Αλέξη. Έχεις φάει από τα χεράκια του σεφ που είναι από το Παρίσι. Τον αποφεύγω το σεφ, το φαγητό του σεφ εννοώ. Αποφεύγεις να τρως γενικώς? Αποφεύγω γενικά να τρώω έξω. Και καλά κάνεις. Πάντα στο σπίτι σου τρως καλύτερα. Βέβαια, εγώ το συστήνω εδώ το φαγητό. Είναι σούπερ. Ξανακούσα λέξη. Σούπερ λέει το φαγητό. Αυτά. Λοιπόν, δεν θα μας κεράσετε τίποτα? Όλα εμείς κερνάμε απόψε. Είναι ladies night γι' αυτό. Και την έχετε δει δηλαδή ότι αυτές πληρώνουν τζάμπα,
Ρε πως αλλάξαν οι καιροί. Κάποτε οι άντρες κερνάγανε και κανένα ποτάκι. Μπορούμε να πάμε κάπου που δεν έχει ladies night και να βάλουν και αυτοί το χέρι στην τσέπη. Πολύ ωραία ιδέα. Ξέρω, ένα μπαρ στο γκάζι. Ω παιδιά, καλό το γκάζι. Αλλά εγώ αυτή τη στιγμή είμαι για ύπνο, έτσι. Έχω μια νύστα φοβερή. Ναι, ναι, και εγώ πρέπει να υποδεχθώ την αδελφή μου από το Παρίσι. Δουλεύω ότι κλείνω τα μάτια μου, έτσι. Δεν το συζητάω. Εγώ είμαι μόνο για πιτζαμάκια. Άντε πάλι με τα πιτζαμάκια. Τελικά πολύ ξενέρωτος είσαι. Μήπως για άλλο Δημήτρη μας μίλησε η Στέλλα. Πολύ πιθανό. Όμως η φωτογραφία που έβγαλε με το κινητό της μοιάζει. Φωτογραφία. Ποια φωτογραφία, κορίτσια. Κυκλοφορεί και φωτογραφία. Θα με βγάλει στο ίντερνετ η κακούργα. Απ' κύριος, αυτά παθαίνετε αν κοιμόσαστε αμέσως μετά. You snooze, you lose. Κους Δημήτρη, you lose. Τέλος πάντων, γενικά είμαστε κάπως χαμένοι εμείς. Τότε να πηγαίνουμε όσο είναι ακόμα νωρίς. Γεια χαρά. Και κοιτάξτε λίγο να πάρετε τα πάνω σας, ρε παιδιά. Νέοι άνθρωποι είσαστε. Μη φέρεστε σαν γέροι. Γεια σας, κορίτσια. Γεια σας. Να πάτε εκεί που διασκεδάζουν οι νέοι. Και μην ξεχάσετε να πείτε στη Στελίτσα να προσέχει τι τραβάει με το κινητό. Καλή νύχτα. Άρε, Αλέξη. Πώς καταντήσαμε έτσι, Αλέξη. Δηλαδή, σε πιάσανε στα πράσα με τον Άδωνη. Όχι, μωρέ. Κοίτα να δεις. Για να δεις τι γλυκιά και διακριτική που είναι η Mother Superior. Την επόμενη μέρα με κάλεσε στο γραφείο της και μιλήσαμε. Αν δεν ήταν και τα άλλα έκτροπα, ίσως μου τη χαρίζανε. Τι άλλα έκτροπα, τι άλλο έκανες? Τι φταίω, η καημενούλα. Φτιάχνανε οι μοναχές πολύ ωραίο ροδίτι στη μονή. Ένα κρασί, μούρλια, darling, βιολογικής καλλιέργειας. Το είχανε σε απόθεμα στο κελάρι για να το πουλήσουνε το χειμώνα. Και το ήπιες? Όχι όλο, το σε κυβότια ήτανε. Ένα πήρα. Ένα κυβωτιάκι να το έχω εκεί στο μοναχικό μου κελί να πίνω κάθε βράδυ. Τη βράδυ δηλαδή με τις σκότες πέφταμε. Με τα κοκόρια σηκωνόμασταν. Γενικά πολύ πουλερικό. Όχι όμως το τραπέζι μας. Εκεί νηστεία. Πολύ νηστεία, darling. Ελεονόρα, μήπως έκανες τίποτα άλλο και φάμε καμιά μήνυση? Όχι, όχι, όχι. Τη μήνυση τη γλιτώσαμε. Τη γλιτώσαμε? Εξαμελίας ήτανε. Εξαμελίας? Δεν πιστεύω να σκοτώσεις κανέναν άνθρωπο. Όχι καλέ. Εγώ μίγα δεν πειράζω. Τι λέει? Να, μωρέ, μια πτέρυγα της μονής. Παραλίγο να την κάψω. Φωτιά θα πες να κάψει εμάς, Ελεονόρα. Δεν το ήθελα, το ήθελα. Πες και εσύ, βρε Λίλια, εν εξαμελίας μπαίνουν οι περισσότερες φωτιές. Α, ναι, στην περίπτωσή μου το επιβεβαίωσαν και οι εμπειρογνώμονες. Ήθελα να φτιάξω ένα meditation room με incense, κεριά. Είχα φέρει και κάτι ειδικά μαξιλάρια. Αλλά κάτι πήγε στραβά. Μετά ήταν και το συμβάν με τα rollerblades στον όρθρο. Α, ήταν και το χορευτικό στο σκευοφυλάκιο. Χορευτικό? Χορευτικό, αγάπη μου. Χορευτικό, ναι. Τόση μελωδία της ευτυχίας έχω δει. Χαμέλη, θα πήγαινε. Καλά, θα σας το κάνω μετά όταν βάλω τις γκέτες. Λοιπόν, για να μην σας τα πολυλογώ, με φωνάζει η Mother Superior και μου λέει: «Κοίτα, Κατερίνη, παιδί μου, είσαι ένας πολύ εκφραστικός άνθρωπος. Έχεις ταλέντα, έχεις πάθος, έχεις έμπνευση. Έχεις σκεφτεί ποτέ το τσίρκο? Αποκλείεται», της λέω. «Δεν αντέχω στη σκέψη των ζώων μέσα σε κλουβί». Και εκείνη τι μου λέει? «Και εγώ δεν αντέχω στη σκέψη της Εκατερίνης μέσα σε κελί». Στη μονή εννοούσε, γιατί σε κελί στη φυλακή, πιστεύω, με έβλεπε άνετα. Και γι' αυτό σου δώσαν τα παπούτσια στο χέρι. Sorry, darling. Δεν με διώξανε. Εγώ έφυγα. Έχει μεγάλη διαφορά. Θα το βρω εγώ το νόημα της ζωής μου. Πού θα μου πάει, αλλού θα το βρω. Τι δυνατό και το νόημα. Didi. Darling, I miss you so much. Λέτε το νόημα της ζωής μου να είναι ο Ντίδη? Καλέ, τέτοια τους έλεγα στη μονή και με διώξανε. Έφυγα, ήθελα να πω. Έφυγα οικειοθελώς.
Δεν μπορώ να το πιστέψω. Έχουμε γίνει δύο ξενέρωτοι. Δύο γέρο παράξενοι, δύο μαμούχαλοι. Δεν ξέρω για σένα. Μπορεί να είσαι όλα τα παραπάνω. Εγώ είμαι απλά ερωτευμένος. Ωραίος ο νέος. Εσύ είσαι ερωτευμένος και εγώ είμαι μαμούχαλος δηλαδή. Αν ερχόταν εδώ η Μαρία και μου ζητούσε να φύγουμε, θα πήγαινα μαζί της μέχρι την άκρη του κόσμου. Αν μου το ζητάει όμως η Μελίσσα ή κάθε Μελίσσα, sorry φίλε, αλλά προτιμώ να με λέει μαμούχαλο. Θα στο ξαναπώ για να το εμπεδώσεις. Πώς καταντήσαμε έτσι, ρε Αλέξη. Πες μου κάτι. Γιατί συνόδευσες τα κορίτσια στον Κάζι. Γιατί. Γιατί αυτό προσπαθώ να σου εξηγήσω τόση ώρα. Ο φιλαράκος ο Δημήτρης δεν είναι αυτός που ήξερες. Πάει ο Δημήτρης ο καλός. Που η Στελίτσα διαφήμιζε στις φίλες της τραβώντας φωτογραφίες. Τι θα κάνω ρε όταν θα μου βγάλεις στο ίντερνετ. Ε, ρε ζήλη θα γίνω. Δίπλα να έχουν τα σκάνδαλα στα γυμνάσια. Κάτι έξυπνο και δεν μου το λες. Τέλος πάντων. Πάω σπίτι γιατί έρχεται η Λίζα από το Παρίσι. Καλώς να τη δεχτείς. Σε ευχαριστώ. Θα μείνεις εδώ. Δεν είσαι με τα καλά σου. Απόψε είναι Ladies Night. Κινδυνεύω εδώ πέρα. Άντε. Πάμε. Πάμε σαν δύο καλά μαμούχαλα αγοράκια που είμαστε. Ήρεμα. Πρέπει να πληρώσεις. Πρέπει κιόλας. Ένα. Και δεν είμαι πρόεδρος. Πια κάτσε. Après trois mois de procès, le tribunal a condamné Vago à 8 pour 2. Diego, 11 ans dans les mêmes conditions. 10 mois de prison pour sa tâche de plus. It's amazing how you can speak right to me. Inculpation non retenue, sanction administrative non retenue. Devant l'aliénation générale. Without saying a word. You can light up the dark. Quelques semaines avant les élections, les militaires prenaient le pouvoir et démettaient les juges. Try as I may, I can never explain. What I hear when you don't say hi. Philippe, Philippe Acon. Philippe Acon. Ξύπνα, Philippe Acon. Ξύπνα λίγο. Έλα. Μας πήρε ο ύπνος, Φίλιππε, και θα ανησυχήσουν οι γονείς μου, θα παίρνουν τηλέφωνο στα νοσοκομεία, θα παίρνουν ξύπνα. Έλα, ξύπνα, ξύπνα. Τι? Ξύπνα, Φίλιππε, έχουμε αργήσει, μας πήρε ο ύπνος. Ε, Μαρία, έβλεπα ένα ωραίο νερό. Ήμουνα με τη Μαρία στο Παρίσι, στο Σικουάν. Μα, κι εγώ έβλεπα ένα εφιάλτη. Εφιάλτη έβλεπες. Γιατί δεν μου φωνάξεις εμένα να σε προστατεύσω, να σε σώσω, να τους νικήσω όλους. Δεν το ξέρα. Δεν μου φωνάξεις αυτό. Θα το έχω υπόψη μου, εγώ στον επόμενο εφιάλτη μου. Ότι και εμείς τώρα ότι στον εφιάλτη να μου φωνάξεις. Τι? Φίλιππε. Φίλιππε, ακούω. Ξύπνα, ματάκια μου. Ξύπνα. Ξύπνα. Ο Ηρακλής θα βγει με το δίκανο. Ναι. Πάμε. Αλέξη. Απογοητευτήκατε, ε. Σόπα, παιδί μου. Τι είναι αυτά που λες. Όπως καταλαβαίνεις, έχουμε τόσο καιρό να τη δούμε τη Λίζα. Και αυτό το κορίτσι, μανία να τα κάνει όλα μόνη της. Της είπαμε να πάμε να την πάρουμε από το αεροδρόμιο, ούτε να τα ακούσει. Ξέρετε πώς είναι η Λίζα τώρα, ποτέ να μην δεσμεύει κανέναν. Α, ναι. Και παντρεύτηκε τον αδέσμευτο το Γάλλο και πήγε το κέρατο σύννεφο. Ναι, να μην αρχίσουμε το Γάλλο τώρα, όμως δεν υπάρχει λόγος. Ε? Εντάξει, δεν θα κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Τι στο είχαμε πει της Λίζας. Ότι ο Πιέρ δεν είναι σοβαρός άνθρωπος. Πατέρα, όταν είσαι ερωτευμένος, δεν ακούς τι σου λένε οι άλλοι. Μίλησε και ο πρώτος παθών. Μην αρχίσουμε τον Αλέξη τώρα. Ναι, ναι, μην αρχίσουμε τον Αλέξη τώρα, δεν υπάρχει λόγος. Τέλος πάντων. Πάλι καλά που αυτός ο γάμος διαλύθηκε νωρίς, τώρα που η Καρολίνη είναι μικρή και δεν καταλαβαίνει πολλά. Να φτιάξει και η Λίζα τη ζωή της ξανά. Νέος άνθρωπος είναι. Ας σταματήσουμε τώρα, γιατί νομίζω ότι το τελευταίο πράγμα που σκέφτεται η Λίζα είναι αυτό. Μαμά. Λίζα. Αγάπη μου. Λίζα. Άχω, τι ωραία, θα σταματήσουμε. Τι όμορφα γυαλάκια, τι όμορφα. Έλα, παιδί μου, καλώς όρισες. Καλώς όρισες, αγάπη μου. Μα είσαι μία. Καρολίν, πες γεια στον παππού και τη γιαγιά. Γεια σου. Θα τρελαθώ. Αλέξη. Αγάπη μου, καλώς ήλθες. Αγάπη μου. Τι θεά είναι αυτή. Έχω τόσα πράγματα να σου πω, Αλέξη. Ούτε μια στιγμή μ' άφησες να παίξω. Ούτε μια στιγμή
χείνια μου να βρέξω. Άρχισα κι εγώ να σου γυρνάω τις πλάτες και να συναντώ αγγέλους υπνοβάτες. Άρχισες μετά να στέλνεις πηματάκια με τα κινητά, ατάκες και στιχάκια.